Καλησπέρα κύριε Σγουρή. Καλησπέρα Νίκο. Τι κάνουμε, καλά? Κοίταξε, χαίρομαι που μιλάμε και ναι, ευτυχώς που είναι το θέμα του Ηρακλή, έτσι, ναι, και μας θυμάστε να μιλάμε. Όχι, μην τα λες αυτά, μην το λες αυτό. Κατά διαστήματα μιλάμε, έχετε και ωραία σουτζουγκάκια ναι, ναι, εκεί, έχετε ναι, και ωραία ναι, κρασάκια, ναι, ναι, τα μιλάμε. Ναι, ναι. Τι γίνεται τώρα ναι, κύριε Σγουρή, με τον Ηρακλή, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία, ένα θέμα αυτό? Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι μας απασχολεί εδώ πέρα, μαζί έτσι με τα καθημερινά μας προβλήματα, έχουμε και την τρίτη, τα αγροτικά μας προβλήματα, έτσι, με το καλοκαίρι έχουμε κάθε καλοκαίρι και το θέμα τρίτη, του Ηρακλή. Τώρα έγινε συνάντηση, λένε. Ήταν ο κύριος Ευγενίου εκεί? Ναι, κοίταξε, να σου πω, η πλευρά η δική μας, να πω δύο λογάκια αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Εμείς αυτό το οποίο μέσα από μια πολύ καλή δουλειά, μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια, έχουμε πετύχει, είναι αυτή τη στιγμή η Τρίκλια να είναι αυτή τη στιγμή, αναμένοντας και την αναδιάρθρωση η οποία θεωρείται από πολλούς ότι είναι δεδομένη, να είναι στην Β' Εθνική, να το πούμε έτσι. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνεις είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο για μας. Είναι κάτι το οποίο και ωραίο βέβαια και σημαντικό, αλλά είναι δυσβάσταχτο, κάτι... είναι δυσβάσταχτο. Είναι και δυσβάσταχτο. Είναι οικονομικά και ιδιαίτερα όταν προέρχεσαι και από μια οικονομική και από μια ακόμα χρονιά η οποία είναι δύσκολη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η χρονιά της Football League. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ναι. Βασικά αυτός είναι ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει σε όλους μας, υπάρχει στον κύριο Ευγενίου, είναι πώς θα μπορέσουμε αυτή τη χρονιά να προχωρήσουμε. Έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να προχωρήσουμε κιόλας. Ναι, ναι. Εξαρτάται βέβαια και από ποια θα είναι η οικονομική ενίσχυση που θα δώσουν στη νέα αυτή η κατηγορία η οποία δημιουργείται με τους δύο ομίλους. Έτσι, ναι, λοιπόν, μία σκέψη και μία σκέψη βέβαια και με την παρέμβαση μιας ομάδος του Ηρακλή είναι να γίνει η εξαγορά του Αφημί. Είναι κάτι το οποίο μπήκε στη συζήτηση προσπαθώντας τέλος πάντων να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά η οποία έχουμε μπροστά μας. Ναι. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσανε κάποιες συζητήσεις, οι οποίες, βέβαια αυτό το πράγμα για να υλοποιηθεί, έχει μπροστά του πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να ξεπεραστούν και αν ξεπεραστούν, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Το θέμα δεν είναι καθαρά οικονομικό ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος? Όχι, δεν είναι οικονομικό. Δεν είναι οικονομικό. Μάλιστα. Μόνο το οικονομικό το θέμα. Προφανώς, το οικονομικό το θέμα τι λέει? Λέει ότι εγώ έχω μια ομάδα αυτή τη στιγμή η οποία είναι στην Β' Εθνική και δεν, γιατί ακούω πολλές φορές έτσι και το σχολιάζουν και το γελιοποιούν, να το πω, μερικοί συναδελφοί ότι να η Τρίγλα και η Τρίγλα. Είτε καλός είτε κακός, είναι η Τρίγλια. Είναι και είναι εκεί. Και είναι στη Β' Εθνική. Αυτή είναι η αλήθεια, βέβαια. Φυσικά. Εντάξει. Ούτε μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, ούτε να το υποβαθμίσει, ούτε να το αναλύσει. Είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, άρα το οικονομικό το θέμα έχει να κάνει, είναι ένα από τα θέματα. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διαδικαστικά θέματα τα οποία, ας το πούμε, πρέπει στην πορεία να λυθούν. Και δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν. Δηλαδή, το οποίο έχει να κάνει με τους μετόχους, έχει να κάνει με ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εντάξει εδώ το γήπεδο της Τρίγλας σαν αλφασίγμα. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία, ας το πούμε, ξέρω εγώ, πρέπει να λυθούν. Να διευθετηθούν. Έτσι ώστε για να φτάσει στο οικονομικό. Κατάλαβα. Κύριε Σγουρή, το θέμα είναι, εντάξει, αλλά ο κύριος Ευγενή, ο οποίος μάλιστα εδώ είχε βγει πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι, και όταν το ρώτησα τι γίνεται με την ομάδα, σας μεταφέρω τι μου είπε. Μου είπε ότι την ομάδα οικονομικά τη στηρίζω εγώ και ο Κώστας Σγουρής.
είμαστε οι δύο κλπ. Και είπε μάλιστα ο κύριος Ευγενή ότι εγώ είναι κάτι που με φοβίζει η άνοδος της ομάδας. Και εσείς αυτό λέτε. Ναι. Αλλά λέει εγώ ο Ευγενή, το ρώτησα με τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας τι γίνεται. Θα κάνω γενική συνέλευση και να δούμε ποιοι θα έρθουν αν μπορούν να δώσουν λεφτά. Η τοπική κοινωνία βοηθάει οικονομικά. Κοιτάξτε λίγο, για να πω λίγο την πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή η τοπική κοινωνία εδώ και ο κόσμος βρίσκεται σε μια στάσιμη κατάσταση. Διότι καταλαβαίνεις ότι, και αυτή αν θέλεις είναι η δική μου η ένσταση, είναι ότι ξεκινώντας μια συζήτηση σχετικά με την αγορά του αφημί ή με κάτι διαφορετικό εκτός από το να προσπαθεί η Τρίγλια να οργανωθεί σαν ομάδα για να αντιμετωπίσει την καινούρια σεζόν, καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος αρχίζει και προβληματίζεται. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται δεν είναι η συζήτηση πώς θα οργανωθεί η ομάδα για την καινούρια χρονιά. Η συζήτηση είναι σχετικά με το τι θα γίνει με το αφημί. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο αποπροσανατολίζει, να σου πω, αυτό το οποίο θα έπρεπε εμείς αυτή τη στιγμή να συζητάμε. Να οργανώνετε την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Να οργανώνουμε την ομάδα και τέλος πάντων πραγματικά να δούμε και την πραγματική εικόνα που βρισκόμαστε. Ναι. Ο κύριος Ευγενίου δεν σας ενημέρωσε για τα χθεσινά? Εντάξει, ο κύριος Ευγενίου μας ενημέρωσε για τα χθεσινά, τα οποία είναι τα προχθεσινά. Άρα δεν έχουμε καμιά εξέλιξη οικονομική. Δηλαδή, καμία εξέλιξη μάλλον. Δηλαδή, όχι μόνο οικονομική. Όταν λέμε τα χθεσινά ή τα προχθεσινά. Τα ίδια. Είναι τα ίδια. Α, δεν έχει εξέλιξη το θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει, παρόλο που λόγω των υποχρεώσεων και αυτού δεν είχαμε κάποια. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι η πρόταση η οποία υπάρχει είναι η πρόταση η οποία γίνεται δεν είναι κάτι το οποίο να λέει έρχεσαι εδώ. Σου δίνω αυτά και πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά και πρέπει να τελειώσουμε αυτά. Τι λέει η πρόταση δηλαδή? Έτσι. Η πρόταση λέει, δηλαδή... Θα. Θα. Α, άμα λέει θα... Έτσι. Άμα είναι θα, και εγώ μπορώ να πω αύριο θα κάνω αυτό εδώ πέρα και μπορεί τέλος πάντων να βρεθούν και κάποιοι άλλοι να πούν και αυτοί το δικό. Προσέξτε, επειδή βγαίνουν από πλευράς των ανθρώπων αυτών που μιλάνε για τον Ηρακλή, αλλά να επισημάνω κάτι. Αυτοί που μιλάνε για τον Ηρακλή δεν είναι μέλη διοίκησης του Ηρακλή. Είναι Ηρακλειδείς οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα τους οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δεν είναι πουθενά μέλος διοίκησης. Εσείς σε αυτό το θέμα τι λέτε? Ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω, έτσι πραγματικά όταν διαχειριστείς μια ομάδα σε μια... Και εγώ γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Φυσικά. Έτσι, όταν όμως καλείσαι να διαχειριστείς μια ομάδα σε επαγγελματική κατηγορία, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αγάπη και συμπάθεια και συμπόνια μπορεί να και υπάρχει, όλα αυτά ναι. υπάρχουν, ναι. Σε όλους, υπάρχουν παντού. Στις ομάδες. Βέβαια. Οι ομάδες όμως δυστυχώς με αυτό το πράγμα δεν περπατάνε. Έχετε δίκιο. Οι ομάδες ναι. φέρουν χρήματα. Χρήματα, ναι. Άρα εσείς μέχρι τώρα... Γιατί και εμείς εδώ στην Τρίγλια ξέρεις πόσο αγάπη έχουμε. Λεφτά δεν έχουμε. Πολύ αγάπη. Ναι. Τα λεφτά δεν έχουμε για να πούμε ότι ξεκινάμε δυνατά για το πρωτάθλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Σωστό. Άρα λοιπόν και τα χρήματα τα οποία παράδειγμα στην Τρίγλα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τα χρήματα τα οποία θα έχει να κάνει αν ολοκληρωθεί ναι, ναι. ένα τέτοιο deal ναι. είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι δηλαδή ταχύ χρήματα που πρέπει να δοθούν στην Τρίγλια. Τι 1,5 εκατομμύριο? Αλλά αυτό βέβαια δεν αφορά εμάς, έτσι. Μισό λεπτό. Να καταλάβει ο κόσμος. Όχι ότι ζητάτε σε 1,5 εκατομμύριο. Όχι. Λέτε ότι για να γίνει μια ομάδα αυτή τη εμβέλεια στη Β' Εθνική θέλει 1,5 εκατομμύριο. Του Ηρακλή. Ναι, δηλαδή λες εσύ. Ναι, κατάλαβα. Μα εννοείται. Και αυτή τη στιγμή με τις επιτροπές. Ξέρετε τι λέει. Στην Ελλάδα, αν δεν θες να προχωρήσει κάτι, κάνε επιτροπές. Ναι. Και συζητάμε. Μάλιστα. Σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει αύριο μετοχικό κεφάλαιο να βάλεις, να καταθέσεις, θέλει μεταγραφές, θέλει εκείνο, θέλει το άλλο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Ναι. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όταν ζητείτε να διαλύσει μια ομάδα, προφανώς και αυτή η ομάδα πρέπει να, γι' αυτό το πράγμα, να
πάρει τα ανάλογα χρήματα. Να αποζημιωθεί. Να ξανακάνει μια ομάδα, να ολοκληρώσουμε το γήπεδο μας, να κάνουμε κάποιες κινήσεις κι εμείς που πραγματικά θα δείξουν ότι εμείς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μεγάλο, γιατί η Τρίγλια είναι μικρή, όχι ομάδα, μικρό χωριό, μικρή περιοχή, δεν είναι για να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία, στις κατηγορίες. Στις κατηγορίες. Είναι για τα τοπικά. Είναι μια που τέλος πάντων έχει κάνει αρκετές καλές παρουσίες και σε μεγαλύτερη, ναι, αλλά πάντα σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο. Γιατί το επαγγελματικό σου κατάλαβα, έχει άλλα πράγματα. Άρα κύριε Σγουρίες, εσείς άμα πες ότι κάνετε μια συμφωνία, πάρετε 10 ευρώ ας πούμε κλπ. Αυτά τα λεφτά τα ρίξετε πάλι στην ομάδα, στο γήπεδο, να παίξετε τοπικό πρωτάθλημα και σιγά σιγά να ανεβάσετε ας πούμε στην πρώτη κατηγορία. Προφανώς οι σκέψεις μας ήταν να δημιουργήσουμε κάτι οργανωμένο εδώ, το οποίο τέλος πάντων, ας το πούμε, θα ολοκληρώσει όλα αυτά τα οποία είχαμε ξεκινήσει κι εμείς, και βέβαια η πορεία, η αγωνιστική μας έβγαλε να βρισκόμαστε εκεί ψηλά. Ναι, ναι. Εγώ όμως τώρα μένω σε αυτό που είπατε, θα ακούσατε, θα πάρετε. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι όταν θέλω να πάρω κάτι, και το λέω αυτό για τους ανθρώπους του Ηρακλή, εφόσον είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, λέω πόσο κάνει αυτό, κάνει 10 ευρώ, τα έχω τα 10 ευρώ, ελάτε να συμφωνήσουμε να τα πάρω. Ποιος θα τα πάρει παιδιά, ποιος είναι ο μεγαλομέτοχος, ποιος θα είναι ο τάδε, ποιος θα είναι ο Δίνα, να τους έχω έτοιμους. Λέω εγώ ότι έτσι συμβαίνει πάντα. Αυτό συμβαίνει στη δική σας περίπτωση. Νίκο, νομίζω, κοίταξε, αν συνέβαινε... Θα είχε τελειώσει. Θα είχε τελειώσει. Εντάξει, το κατάλαβα. Καταρχάς, να πω λίγο ένα πράγμα, γιατί εδώ τώρα ενδεχομένως να δημιουργηθεί. Εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με τον Ηρακλή. Όχι, ναι, φυσικά, ναι. Έτσι, ούτε με τους ανθρώπους, ας το πούμε, οι οποίοι πασχίζουν για την ομάδα τους. Αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να καταλάβουν ότι και εμείς έχουμε μια ομάδα. Υπάρχει εδώ πέρα μια παρουσία, ας το πούμε, ανθρώπων οι οποίοι παίξανε ποδόσφαιρο, ήταν διοικούντες, είναι, δηλαδή κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Δεν πάει να πει ότι κάποιος ποδοσφαιριστής είναι μεγάλος, ο οποίος επειδή έχει παίξει, ας το πούμε, στην Άλφα Εθνική, έχει ποδοσφαιριστές του οποίους γνωρίζει και έχουν κάνει καριέρα 30-40 χρόνια. Ναι, εντάξει, δηλαδή αυτοί είναι στο ποδόσφαιρο, είναι αμελητές. Έτσι είναι. Επειδή ο άλλος χτυπούσε λίγο καλύτερα την μπάλα. Όχι, εντάξει. Και μπορεί να ήταν και τυχερός και να έπαιξε σε κάποια ομάδα χωρίς να άξιζε κιόλα. Όλα, τα γνωρίζουμε. Άρα εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Εδώ μιλάμε για μια συναλλαγή. Επαγγελματική καθαρά. Επαγγελματική συναλλαγή. Έτσι. Η οποία για να γίνει πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Και η πρώτη και μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι το τι δίνεις. Μάλιστα. Νομίζω ήσασταν ξεκάθαρος, κύριε Σγουρή. Πιο καθαρά δεν μπορούσατε να τα πείτε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε όμως. Αυτή είναι η ιστορία. Από εκεί και πέρα θα γίνει άλλη μια κουβέντα από ό,τι μάθαμε. Εντάξει, οι κουβέντες, όσες κουβέντες και να γίνουν, νομίζω ότι ξέρεις, πολλές φορές πιστεύουμε ότι με τις πολλές τις κουβέντες μπορούμε τον άλλον να τον κάμψουμε. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν πρόκειται για κάτι μόνο δικό μας. Ναι, είναι όλη τη κοινωνία. Είναι όλη τη κοινωνία. Έγινε δηλαδή. Και τέλος πάντων, ο καθένας πρέπει να σταθεί και απέναντι σε αυτή την κοινωνία. Και επίσης δεν αποφασίζει μόνος το κύριο Στράτος Ευγενίου. Πρέπει να δει και άλλα. Το είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαι εγώ μόνος μου. Υπάρχουν και άλλοι. Απλώς αυτός είναι ο επικεφαλής, γιατί είναι και ο μεγαλομέτοχος της όλης ιστορίας. Αυτό είναι. Εντάξει, ακριβώς. Ακριβώς και προφανώς η παρουσία της ομάδος σε αυτά τα επίπεδα τον σημαντικό ρόλο έπαιξε και παίζει και η παρουσία του Στρατού Ευγενίου. Ναι, βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Διότι καταλαβαίνετε ότι όσο και να λες ότι εγώ το γνωρίζω και τα τεχνογνωσίες και εγώ το ξέρω το ποδόσφαιρο, δυστυχώς... Τα λεφτά. Βέβαια. Έτσι. 100%. Αν δεν υπάρχουν αυτά, βλέπεις ότι οι ομάδες όλες, δυστυχώς, αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρό μας, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Σγουρή για τα όσα είπαμε. Καλή δύναμη, πιστεύω θα τα ξαναπούμε και να είστε καλά πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Καλά.